Νομίζω ότι η γενική εκτίμηση είναι ότι σε ζητήματα τα οποία έχουν τεθεί για την τροποποίηση του ενός αρχικού σχεδιασμού που είναι και το αντικείμενο της δημοπράτησης δεν έχουμε πρόοδο. Δεν έχουμε πρόοδο και αυτό είναι ανησυχητικό. Αυτό σημαίνει ότι σε ζητήματα και για να περιοριστώ σε αυτά τα οποία αφορούν το Ηράκλειο που είναι η σύνδεση των δύο τμήματων της πόλης τα οποία χωρίζει ο ΒΟΑΚ, η λειτουργία του ΒΟΑΚ και ως περιφε... η εξασφάλιση της λειτουργίας του ΒΟΑΚ και ως περιφερειακού δρόμου, όσο δεν πραγματοποιείται ένας εναλλακτικό σχεδιασμός, ο οποίος όμως μετατίθεται στο απότερο μέλλον. Και αυτό θα έλεγα είναι κατανοητό για να μην ε, 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 γινόμαστε εξωπραγματικοί. Μην όμως, κομμάτι, όμως, 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 ε, 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 ο ΒΟΑΚ ε, για τα επόμενα αρκετά χρόνια δεν μπορεί παρά να λειτουργεί και ως περιφερειακός δρόμος της πόλης. Ε, αυτό λοιπόν το οποίο χρειαζόμαστε, είναι και να εξασφαλίσουμε τον σωστό και λειτουργικό σχεδιασμό των λεγόμενων παρόδιων δρόμων και να προβλέψουμε και αυτά πρέπει να μελετηθούν και να προϋπολογιστούν και στη συνέχεια να γίνουν συμπληρωματικό έργο στην υφιστάμενη σύμβαση. Αυτό το οποίο ονομάζεται υπογειοποίηση αλλά δεν είναι ακριβώς υπογειοποίηση. Είναι οι λεγόμενες ακριβώς, είναι οι λεγόμενες άνοδιαβάσεις, τα cuts and covers, τα οποία μπορεί να χρειαστούν και σημειακές ε, 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 ναι, ναι, ση, σημεια, σημειακές αλλά δεν μιλάμε φυσικά για μια υπογειοποίηση ενό τμήματο πολλών χιλιόμετρων του ΒΟΑΚ. Αυτά λοιπόν είναι έργα τα οποία είναι εφικτά, δεν έχουν προϋπολογισμούς εξωπραγματικούς, αλλά δεν είναι μελετημένα. Και σε αυτό πρέπει να προσθέσουμε επίσης και την μέρημνα για τα υδραυλικά έργα, που είναι θέμα πολιτικής προστασίας, για τα οποία δεν έχουμε τη βεβαιότητα ότι βρίσκονται στο απαιτούμενο επίπεδο. Α, σε όλα αυτά, αυτό το οποίο α, θέλω να προσθέσω είναι ότι από την δική μας πλευρά δεν θα γίνει δεκτό να υπάρχουν διόδια στο τμήμα αυτό το οποίο θεωρούμε ότι είναι μέρος της αστικής κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης του Ηρακλείου. Δεν είναι νοητό να υπάρχουν διόδια στο κομμάτι αυτό και ε, το λέω εμφατικά διότι και η αντίδρασή μας σε περίπτωση που τα πράγματα κινηθούν στην αντίστροφη κατεύθυνση θα είναι ανάλογη και θα είναι πάρα πολύ έντονη.